η Food προσπαθεί να μας αλλάξει τις συνθήκες εργασίας με αυτό το, με αυτό το, το τελεσίγραφο που ουσιαστικά μας έστειλε και μάλιστα σε μορφή μηνύματος. Προσπαθεί να δημιουργήσει συνθήκες εξαρτημένης εργασίας, ενώ είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες, να σου βάζει δηλαδή slots για να το καταλάβετε καλύτερα. Όποιος προλάβει να μπει και να δηλώσει ώρες, αν τελειώσουν οι ώρες, μένεις απ' έξω και δεν δουλεύεις. Επίσης, αν τελειώσει η ώρα σου, δηλώσεις δηλαδή 5 ώρες και έχει δουλειά, το σύστημα θα σε κλείνει απ' έξω και θα πηγαίνει ο επόμενος. Δεν είναι δυνατόν να λέγεσαι ελεύθερος επαγγελματίας και να σου καθορίζει η εταιρεία το πότε θα ανοίγεις να δουλέψεις και το πότε θα κλείνεις. Για να δώσω ένα παράδειγμα, είναι σαν να έχεις ταξί και να έρχεται, για να μην κάνουμε και διαφήμιση, να έρχεται η Uber, η αμερικάνικη εταιρεία, και να λέει στον ταξιτζή, θα σου πω εγώ πότε θα ανοίξεις να δουλέψεις, θα σου πω εγώ πόσα χρήματα θα παίρνεις. Επίσης, μας κατέβασε περίπου 30% των αποδοχών μας, κατά μέσο όρο περίπου. Έτσι. Ενώ μας έδινε το 0,36 όταν κάναμε 300 παραγγελίες στο μισθό, το προσθέτει στο κόμιστρο αναπαραγγελία και το βγάζει έξω. Θα δούμε και επόμενες κινητοποιήσεις στο... Φυσικά, αυτό είναι η αρχή. Αυτό είναι η αρχή.